Είμαι σίγουρος θα έχετε ακούσει ότι τα αυγά είναι πολύ βλαβερή τροφή για τον οργανισμό μας και συγκεκριμένα για το σηκώτη, επειδή περιέχουν πολύ χοληστερίνη. Και πράγματι, πολλοί άνθρωποι έχουν αποκλείσει εντελώς τα αυγά από τη διατροφή τους, προκειμένου να προστατέψουν την υγεία τους. Ωστόσο, νέες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα αυγά όχι μόνο δεν είναι επικίνδυνη τροφή, αλλά αντιθέτως, είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και πρωτεΐνη που έχει ανάγκη το σώμα μας σε καθημερινή βάση. Θέλετε να μάθετε τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε 3 αυγά κάθε μέρα? Τα αποτελέσματα που θα έχετε θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τους βασικούς λόγους να έχετε τα αυγά στην καθημερινή σας διατροφή. Γι' αυτό δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Αυτά που θα μάθετε θα είναι πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ χρήσιμα. Οπότε καθίστε αναπαυτικά και ξεκινάμε. Με την ευκαιρία φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Πριν από καιρό οι επιστήμονες ήρθαν στο συμπέρασμα ότι η χοληστερόλη που περιέχει ο κρόκος του αυγού προκαλεί αύξηση των δεικτών της χοληστερίνης στο αίμα. Αλλά αυτό διαψεύδεται από νέες μελέτες, οι οποίες αποδεικνύουν ότι το φυσιολογικό επίπεδο χοληστερόλης που παράγει ο οργανισμός μας μειώνεται όταν καταναλώνουμε τροφές που περιέχουν χοληστερίνη. Έχει παρατηρηθεί ότι μετά την κατανάλωση αυγών, το επίπεδο της χοληστερόλης δεν αυξάνεται στο αίμα. Μάλιστα, η χοληστερόλη που περιέχουν τα αυγά εξισορροπεί τα φωσφολιπίδια, τα οποία εμποδίζουν την εμφάνιση της αθρεωματικής πλάκας στα αγγεία και μειώνουν τον κίνδυνο για αθυροσκλήρωση. Πολύ πιθανόν να έχετε παρατηρήσει όταν καταναλώνετε αυγά το αίσθημα του κορεσμού διαρκεί για πολύ περισσότερη ώρα και η επιθυμία να τσιμπήσετε κάτι επιπλέον μετά από κάποια ώρα μειώνεται στο ελάχιστο. Αυτό οφείλεται στα πολλά θρεπτικά συστατικά και αμινοξέα που περιέχουν τα αυγά, τα οποία είναι ικανά να υποστηρίξουν πλήρως όλες τις σημαντικές λειτουργίες του σώματος. Τα αυγά είναι πολύ σημαντική τροφή και για αυτούς που ασκούν δραστήριο τρόπο ζωής. Πρόκειται για πάρα πολύ εύπεπτη τροφή. Πραγματικά, η πρωτεΐνη του αυγού απορροφάται από τον οργανισμό μας το 98%. Είναι ένα εξαιρετικό δομικό υλικό για τα νέα κύτταρα του οργανισμού. Γι' αυτό άλλωστε, όσοι στοχεύουν στην ανάπτυξη μυϊκής μάζας ή απλά προσπαθούν να τη διατηρήσουν στο σωστό επίπεδο, έχουν τα αυγά στην καθημερινή τους διατροφή. Το ασπράδι του αυγού αποτελείται από πρωτεΐνη. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η πρωτεΐνη του αυγού απορροφάται από τον οργανισμό μας στο 98%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο οργανισμός της πρωτεΐνης τις διασπάσει αμινοξέα, τα οποία είναι εξαιρετικό δομικό υλικό για τα νέα κύτταρα του οργανισμού. Επιπλέον η πρωτεΐνη συμμετέχει ενεργά και στην υποστήριξη ενός πολύ σημαντικού συστήματος του οργανισμού μας, το οποίο είναι το ανοσοποιητικό. Και φυσικά τα ωφέλη της πρωτεΐνης δεν σταματούν εδώ. Η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη για την παραγωγή ενζήμων και ορμονών, οι οποίες καθορίζουν τις ζωτικές λειτουργίες του σώματός μας. Αυτός είναι ένας παραπάνω λόγος για τον οποίο η πρωτεΐνη είναι τόσο απαραίτητη για τον οργανισμό μας. Δυστυχώς όμως με τον τρόπο ζωής μας δεν προσφέρουμε στο σώμα μας επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης. Πραγματικά υπάρχει μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν έλλειψη πρωτεΐνης. Γι' αυτό καλό είναι να εντάξετε οπωσδήποτε τα αυγά στη διατροφή σας. Υπάρχουν περίοδοι μέσα στο χρόνο όπου πολλοί κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με την ανεπάρκεια ορισμένων βιταμινών. Δυστυχώς οι περισσότεροι, αντί να τροποποιήσουν τη διατροφή τους, επιλέγουν ως εύκολη λύση τα συμπληρώματα διατροφής. Το πρόβλημα έλλειψης βιταμινών μπορεί να επιληθεί αν καταναλώνετε καθημερινά 3 αυγά. Τα αυγά περιέχουν βιταμίνες όπως α, ντ, ε, β3, β6, β12, πολλά μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ιόδιο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο, σίδηρο, φόσφορο και ασβέστιο. Όπως έχουμε τονίσει και σε ξεχωριστό βίντεο που υπάρχει στο κανάλι σχετικά με τη βιταμίνη D, το ασβέστιο απορροφάται πολύ δύσκολα από τον οργανισμό μας όταν υπάρχει έλλειψη βιταμίνης D. Τα αυγά είναι από τις λίγες τροφές που περιέχουν τη βιταμίνη D. Επιπλέον, το φολικό οξύ που περιέχουν τα αυγά ομαλοποιούν το αιμοποιητικό σύστημα, δηλαδή το σύστημα το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του αίματος. Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται όλο το καρδιαγγειακό σύστημα. Άλλο ένα πλεονέκτημα που έχουν τα αυγά είναι ότι περιέχουν λουτεΐνη. Η λουτεΐνη είναι γνωστή και ως βιταμίνη της όρασης, η οποία προστατεύει τους μυς των ματιών από την ηλικιακή εκφύλιση, την νόσο του Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον, την καρδιακή ανεπάρκεια, την αθυροσκλήρωση, τη διπολική διαταραχή και σχιζοφρένεια. Επιπλέον η λουτεΐνη βοηθά στην πρόληψη εκφύλισης της οχράς κοιλίδας και του καταράκτη. Τα αυγά περιέχουν χολίνη.
Η χολίνη είναι μία ουσία που περιλαμβάνεται στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η ίδια ποσότητα χολίνης που περιέχει ένα αυγό υπάρχει στα 500 γραμμάρια σπανάκι. Εσείς τι θα προτιμούσατε, να φάτε ένα αυγό ή μισό κιλό σπανάκι? Έχει διαπιστωθεί ότι αν καταναλώνουμε 450 mg χολίνη σε καθημερινή βάση, ο κίνδυνος ανάπτυξης κακοήθους όγκου στο στήθος μειώνεται κατά 24%. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, η χολίνη χρησιμοποιείται στη ιατρική για τη θεραπεία της αθυροσκλήρωσης και τη βελτίωση της μνήμης. Χωρίς τη χολίνη δεν μπορούν να λειτουργήσουν φυσιολογικά τα κύτταρα του νευρικού συστήματος. Γενικά, η χολίνη είναι μια ζωτική σημασία βιταμίνη για όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι ένα αυγό περιέχει περίπου 125 mg χολίνης. Επίσης, σύμφωνα με άλλες έρευνες, για να καλύψετε τις ανάγκες του σώματος σε χολίνη, είναι αρκετό να τρώτε 3 αυγά την ημέρα. Το θείο είναι ένα μακροθρεπτικό συστατικό που βοηθά ενεργά το σώμα να καταπολεμήσει τα επιβλαβή βακτήρια και να προστατεύσει το πλάσμα του αίματος. Άλλη μία αξιοσημείωτη ιδιότητα του θείου είναι να επιβραδύνει τη διαδικασία της γύρανσης. Το θείο είναι ζωτικής σημασίας για τη σύνθεση του κολαγόνου. Το κολαγόνο είναι αυτό που προσφέρει στο δέρμα την απαραίτητη δομή και το κάνει να φαίνεται όμορφο. Η υγεία του δέρματος, των νυχιών και των μαλλιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δύναμη που κατέχει το θείο. Πολύ πιθανό να σας δημιουργήθηκε το ερώτημα αν μπορούμε να λαμβάνουμε το κολαγόνο ως συμπλήρωμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ο λόγος είναι ότι το ίδιο το σώμα μας παράγει το κολαγόνο. Γι' αυτό είναι απλά αρκετό να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε θείο, το οποίο, όπως αναφέραμε και παραπάνω, βοηθά στη σύνθεση του κολαγόνου. Τα αυγά σε αυτή την περίπτωση είναι αυτό που χρειάζεται ο οργανισμός. Επιπλέον, το θείο εμπλέκεται στη σύνθεση της βιταμίνης Β1, η οποία ελέγχει το μεταβολισμό στο σώμα. Η μεταβολική υγεία, όπως αναφέραμε και σε άλλα βίντεο, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για μια καλή υγεία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι για να λάβετε τη βέλτιστη ποσότητα θρεπτικών συστατικών από τα αυγά, είναι προτιμότερο να καταναλώνετε σπιτικά αυγά ή αυγά ελευθέρας βοσκής. Αλήθεια, φίλοι μου, εσείς έχετε τα αυγά στην καθημερινή σας διατροφή? Θα ήθελα να γράψετε στα σχόλια πόσα αυγά τρώτε καθημερινά. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, θα ήθελα να πατήσετε το κουμπί μου άρεσε και να το μοιραστείτε με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς.